Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε στην Καλλιθέα και συγκεκριμένα στον Άτλα Καλλιθέας μαζί με τη Μαρία Πρεβολαράκη, αθλήτρια πάλης, η οποία προετοιμάζεται εδώ και αρκετό καιρό για την Ολυμπιάδα στο Τόκιο. Να αρχίσουμε λοιπόν από το πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με την πάλη. Εγώ ξεκίνησα την πάλη σε ηλικία περίπου 8 χρονών. Με προτροπή του πατέρα μου, ο οποίος ήταν πρώην αθλητής της πάλης και μετά διαιτητής, ξεκίνησε τον αδερφό μου και σιγά σιγά και εγώ, για να μην κάθομαι μόνο μου σπίτι, ξεκίνησα και εγώ το άθλημα της πάλης. Πολλοί θα πούν ότι η πάλη είναι ένα αντρικό ίσως άθλημα. Πώς ασχολήθηκες εσύ με αυτό και αν παροτρύνεις και άλλες γυναίκες να ασχοληθούν με την πάλη? Θεωρώ ότι στις μέρες μας δεν υπάρχουν αντρικά και γυναικεία αθλήματα. Εμένα με τράβηξε η πάλη και έμεινα σε αυτήν, γιατί είναι ένα άθλημα που περιλαμβάνει πολλές δεξιότητες. Ένας αθλητής της πάλης πρέπει να έχει ταχύτητα, εκρηκτικότητα, ευληγησία, δύναμη και ευστροφία. Οπότε όλες αυτές τις δεξιότητες τις εξασκούμε εμείς στην προπόνηση και η προπόνηση δεν είναι καθόλου μονότονη. Δηλαδή, η προπόνηση μας περιλαμβάνει ασκήσεις της άρσης βαρών, ασκήσεις ενόργανης, τρέξιμο αντοχής, τρέξιμο ταχύτητας και σίγουρα όλο αυτό μας γεμίζει πάρα πολύ. Θες να μας πεις δύο λόγια για τον Άτλα Καλλιθέας που βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα? Ο Άτλας Καλλιθέας είναι ένας ιστορικός σύλλογος, από τους πρώτους συλλόγους στην Ελευθέρα πάλι. Να πω ότι στη γυναικεία πάλι υπάρχει μόνο η Ελευθέρα, γιατί κανονικά τα στήλη της πάλης είναι Ελευθέρα και Κληρονομική. Στη γυναικεία πάλι είναι μόνο η Ελευθέρα, οπότε ήρθα σε αυτό το σύλλογο από πολύ μικρή. Υπήρχαν και άλλες αθλήτριες παλιότερα, είχαμε μια δυνατή εθνική ομάδα γυναικών. Έβλεπα αυτές τις αθλήτριες που αγωνιζόντουσαν, μου άρεσε σαν άθλημα και παρέμεινα και εγώ σε αυτό το σύλλογο. Τώρα, πώς είναι κάποιος να προπονείται υπό τέτοιες συνθήκες κορονοϊού, όπου δεν έχει κόσμο, είναι άδεια τα γυμναστήρια? Πόσο διαφορετικό είναι, βοηθάει, δεν βοηθάει? Σίγουρα για όλους μας είναι πρωτόγνωρες εμπειρίες αυτές που ζούμε. Εμάς στην προπόνηση, ναι, μεν μας δόθηκε η δυνατότητα να προπονούμαστε, γιατί εμείς είμαστε και άθλημα επαφής, οπότε είμαστε από τα τελευταία που ενταχθήκαμε ξανά στην αγωνιστική δράση. Μας δόθηκε η δυνατότητα, εμένα προσωπικά, να προπονούμε, επειδή είμαι Ολυμπιακή ομάδα, και να έχω μέσα στο γυμναστήριο και δύο παρτενέρ, γιατί πάλι χωρίς αντιπάλους και παρτενέρ δεν γίνεται, και τον προπονητή μου. Αυτό σίγουρα μας περιορίζει πάρα πολύ στην προετοιμασία μας ενώπιση των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί πάλι θέλει συνεχώς να έχεις διαφορετικά άτομα να παλεύεις, γιατί κάθε αθλητής έχει το δικό του στυλ, επομένως πρέπει και εσύ να προσαρμόζεσαι σε κάθε διαφορετικό στυλ. Επίσης, ακυρώνονται το ένα μετά το άλλο τα τουρνουά στο εξωτερικό, που επίσης πρέπει να συμμετέχουμε για να έχουμε ανταγωνισμό και να μας ανεβαίνει το επίπεδο. Πλέον δεν έχουμε και πολλούς αγώνες, οπότε ό,τι αγώνες προκύπτουν, κοιτάμε να τους κυνηγάμε και να μπορούμε να συμμετέχουμε. Τώρα, οι στόχοι σου για την Ολυμπιάδα ποιοι είναι? Για την Ολυμπιάδα σίγουρα είναι ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχω κατακτήσει ευρωπαϊκά μετάλλια και παγκόσμια. Το μόνο που μου λείπει είναι ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Έχω αγωνιστεί σε δύο Ολυμπιάδες, οπότε θεωρώ ότι έχω την εμπειρία. Το τελευταίο χρυσό στο παγκόσμιο κύπελο μου έδωσε αρκετή αισιοδοξία και πίστη ότι είμαι σε πολύ καλή κατάσταση, σε πολύ καλό δρόμο και ότι είναι εφικτό για μένα η κατάκτηση ενός μεταλλίου. Θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια τώρα για τους ανθρώπους που σε στηρίζουν, τους υποστηρικτές, που βλέπουμε ότι έχεις και κάποιους που φαίνονται και στην πλούζα, όπως οι ασφάλειες Μινέτα. Έχω κάποιους χορηγούς μέσω ενός προγράμματος της Ολυμπιακής Επιτροπής, το υιοθετήστε έναν αθλητή στο δρόμο για το Τόκιο. Και με στηρίζει και πάρα πολύ η Μινέτα, οι ασφάλειες Μινέτα. Είναι μια πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με τη Μινέτα. Δεν είναι μια απλή συνεργασία, είναι σαν οικογένεια. Οτιδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζω, προσπαθούν να μου το λύσουν, απευθύνομαι σε αυτούς και προσπαθούν να μου το λύσουν. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την προετοιμασία μου και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες η προσπάθεια που μου παρέχει η Μινέτα. Ποια είναι η άποψή σου για την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά? Νομίζω ότι ο κλάδος των ασφαλίσεων και το έργο που προσφέρουν είναι μέγιστη σημασία, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσει στον άνθρωπο την αίσθηση της ασφάλειας και να ξέρει ότι οτιδήποτε και αν του συμβεί, ότι είναι καλυμμένος. Το τελευταίο διάστημα, ακόμα πολύ έντονα στην επικαιρότητα, να συζητιέται η υπόθεση της κυρίας Μπεκατόρου. Πώς σχολιάζεις εσύ όλο αυτό το γεγονός? Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική και σπουδαία κίνηση αυτή της Σοφίας, που βρήκε το θάρρος να βγει να αποκαλύψει το περιστατικό που της συνέβη. Πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση θα δώσει αρκετό θάρρος και σε άλλες κοπέλες που έχουν υποστεί κάποιο είδους βίας. Και προτρέπουμε όλα τα θύματα που έχουν υποστεί κάποια μορφή βίας να βγαίνουν να το λένε, γιατί ο μόνος που πρέπει να φοβάται είναι ο θήτης και όχι το θύμα. Και είναι πολύ σημαντικό να παίρνουν αυτή την πρωτοβουλία και θέλει πολύ δύναμη ψυχής, το γνωρίζω, αλλά πρέπει να το βρίσκουν και να βγαίνουν να μιλάνε.
Ποιο είναι το μήνυμά σου σε παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και ειδικά με το άθλημα που κάνεις εσύ όπως η πάλι? Προσωπικά για το άθλημα της πάλης, να πω ότι είναι αρχαίο ελληνικό άθλημα. Οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν ως το βασικότερο μέσο διαπαιδαγώγησης των νέων. Σου προσφέρει πολλά στη μετέπειτα ζωή σου, όπως πειθαρχία, σεβασμό, να μην τα παρατάς για ό,τι θες να προσπαθείς για να το πετύχεις. Το άθλημα της πάλης επίσης είναι ένα άθλημα που σου γυμνάζει πραγματικά ομοιόμορφο όλο το σώμα, αλλά όπως γυμνάζει το σώμα, τόσο γυμνάζει και το μυαλό, γιατί μπορεί πάρα πολλοί να έχουν στο μυαλό τους ότι το άθλημα της πάλης είναι ένα καθαρά δυναμικό άθλημα και ότι ο πιο δυνατός ρίχνει τον άλλον κάτω. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι καθαρά θέμα για μένα τεχνικής, τακτικής και ευστροφίας. Και νομίζω και οι γυναίκες που με ρωτήσατε πιο πριν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν πάρα πολύ καλά σε αυτούς τους τομείς και γι' αυτό να ακολουθήσουν το άθλημα της πάλης. Όταν εσύ βάζεις ένα στόχο, πώς τον καταφέρνεις να τον κερδίσεις? Θα πρέπει να είσαι προσιλωμένος σε αυτό το στόχο, να μην αφήνεις οτιδήποτε άλλο να σε αναλώνει πέρα αυτού του στόχου που έχεις βάλει. Εγώ προσωπικά δεν έχω σταματήσει ποτέ για να καταφέρω το στόχο μου που είναι ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, παρά τους δύο τραυματισμούς που είχα στο παρελθόν, χειρουργείο στο γόνατο και χειρουργείο στον αφιένα. Πάντα κυνηγάω τον ήρωό μου, δεν αφήνω τίποτα να με σταματήσει και συνεχίζω μέχρι να το πετύχω. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου, για όλα όσα μας είπες και ευχόμαστε πραγματικά να έρθει αυτό το μετάλλιο που περιμένεις και εσύ στην Ολυμπιάδα στο Τόκιο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.